εντολή στους υπουργούς εξωτερικών να διερευνήσουν το έδαφος για το κατά πόσον υπάρχουν πρόσφορες συνθήκες για να εκκινήσουν οι συζητήσεις σχετικά με την οριοθέτηση υφαλοκρηπίδας και αποκλειστικής οικονομικής ζώνης, έδωσαν Κυριάκος Μητσοτάκης και Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν κατά την συνάντησή τους την περασμένη Τρίτη στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Ο Υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας θα επισκεφθεί το επόμενο διάστημα την Ελλάδα, έτσι ώστε να προετοιμάσουμε το Ανώτατο Συμβούλιο και να συντονίσουμε όλες τις αναγκαίες ενέργειες. Οι δύο ηγέτες έδωσαν την εντολή στους υπουργούς εξωτερικών να διερευνήσουν το έδαφος για το κατά πόσον υπάρχουν πρόσφορες συνθήκες για να εκκινήσουν οι συζητήσεις σχετικά με την οριοθέτηση υφαλοκρηπίδας και αποκλειστικής οικονομικής ζώνης. Επιβεβαιώθηκε το καλό κλίμα. Είναι αναγκαίο σήμερα περισσότερο από ποτέ. Όταν βρισκόμαστε σε μια περιοχή η οποία βάλεται από διαρκείς γεωπολιτικούς κινδύνους και μέσω δύο πολέμων, να υπάρχουν σχέσεις κατανόησης και καλής γειτονίας. Κάνοντας μια αποτίμηση της συνάντησης με τον Τούρκο πρόεδρο στη Νέα Υόρκη, ο Έλληνας πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ανέφερε μεταξύ άλλων ότι η ύπαρξη ανοιχτών διάβλων με την Τουρκία παραμένει σημαντική. Ήταν η έκτη μας συνάντηση το τελευταίο έτος και πιστεύω ότι από μόνο του αυτό αποτελεί μια τρομερή πρόοδο στη διμερή μας σχέση, διότι είχαμε κάποιες προστριβές τα προηγούμενα. Είναι λοιπόν πάρα πολύ σημαντικό να έχουμε ανοιχτούς διάβλους επικοινωνίας και φυσικά στα ζητήματα που διαφωνούμε, όπως για παράδειγμα ο καθορισμός των θαλασσίων ζωνών, να το κάνουμε με συγκεκριμένο τρόπο. Δηλαδή ότι τα ζητήματα μπορούν να επιλύονται με βάση το εθνές δίκαιο, αλλά και να συνεργαζόμαστε σε ζητήματα όπως τη μετανάστευση και έχουμε σημειώσει πρόοδο στην αντιμετώπιση προβλημάτων. Αυτό που θέλουμε, Κριστιαν, είναι το εξής. Θέλουμε να σταματήσουν οι βάρκες πριν μπουν στα δικά μας χωρικά ύδατα. Για να γίνει αυτό, θέλουμε τη συνεργασία των τουρκικών αρχών και θα έλεγα ότι σημειώσαμε πρόοδο το τελευταίο έτος, πώς δημιουργώντας καλύτερους διάβλους επικοινωνίας. Διότι η μετανάστευση είναι ένα τρομερό ζήτημα και δεν θέλουμε να το αφήσουμε στα χέρια των διακηρυτών και να αποφασίζουν εκείνοι ποιος θα μπει στην ΕΕ ή να τίθεται ζωές αυτών σε κίνδυνο. Συνεπώς, η συνεργασία με την Τουρκία είναι σημαντική. Στο ίδιο μήκος κύματος συντάχθηκε και ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, ο οποίος ανέφερε ότι στην συνάντηση των δύο ηγετών επιβεβαιώθηκε το καλό κλίμα και η καλή συνεργασία. Στην συνάντηση συμμετείχαν οι Υπουργοί Εξωτερικών και οι διπλωματικοί σύμβουλοι των δύο ηγετών. Συζητήθηκαν θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος. Πρωτίστως επιβεβαιώθηκε η καλή συνεργασία η οποία υπάρχει σε σημαντικά θέματα τα οποία αφορούν τις δύο χώρες. Επισημάνθηκε η ανάγκη για περαιτέρω συνεργασία στο μεταναστευτικό, το οποίο αποτελεί πάντοτε ένα σημαντικό αγκάθι στην ευρύτερη περιοχή και ιδιαίτερο σήμερα, δεδομένου του γεγονότος ότι η κατάσταση είναι εξαιρετικά εύθραυστη στην περιοχή, τόσο στη Μέση Ανατολή όσο και στην Αφρική. Συζητήθηκαν θέματα τα οποία αφορούν στην περαιτέρω συνεργασία των δύο χωρών, το Κυπριακό, το οποίο αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε φάση εξέλιξης και προσδοκούμε ότι θα επανεκκινήσουν οι συζητήσεις στο πλαίσιο των αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας. Και βεβαίως συζητήθηκε το χρονοδιάγραμμα για τις επόμενες κινήσεις. Την ίδια ώρα, ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, λίγο πριν την διευρυμένη συνάντησή του με τον Έλληνα πρωθυπουργό, κατά την διάρκεια της ομιλίας του στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, προέβηγε ακόμη μια φορά σε προκλητικές δηλώσεις αναφορικά με το Κυπριακό. It has been 50 years since the Cyprus peace operation and 61 years since the Cyprus issue emerged as a result of the Greek Cypriot usurpation of the partnership state. From that day until today, peace and tranquility have prevailed on the island. It was always the Turkish Cypriots and Turkey who put forth the sincere will to bring about a just, lasting and sustainable solution to the Cyprus issue. The federation model is now completely outdated. And we fully support the vision of a two-state solution with two different nations put forward by the Turkish Republic of Northern Cyprus.